του Καμποχωρίου, σήμερα Δευτέρα 7 Μαΐου. Σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Θα παρουσιάσουμε τη νέα Ακαδημία. Μια πραγματικά Ακαδημία που έχει εδώ και πολύ καιρό σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε με τον κύριο Μέργο Καραδιό και τον κύριο Νίκο Αναστασόπουλο. Καλησπέρα σε όλο το δημότες του Δήμου Αλεξάνδρειας και της ευρύτερης περιοχής γενικότερα. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν σήμερα την καινούργια Ακαδημία που ακούει στο όνομα Football Kings. Είναι η καινούργια Ακαδημία του Νομού Ημαθίας και του Δήμου Αλεξάνδρειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Συμβούλιο της Ακαδημίας Football Kings, καθώς επίσης ιδιαιτέρως τον Νίκο Αναστασόπουλο και τον Μέργο Καραλιόπουλο που με έκαναν την τιμή να είμαι ο πρόεδρος της Ακαδημίας, ο πρώτος πρόεδρος της Ακαδημίας Football Kings. Μπορώ να υποσχεθώ εκ μέρους της διοίκησης της Ακαδημίας ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και είμαστε σίγουροι για αυτή την Ακαδημία ότι θα πάμε πολύ καλά, διότι στηρίζεται σε δύο επαγγελματίες για εμάς. Επαγγελματίες στο είδος του χώρου του ποδοσφαίρου, μιλάμε για τον Νίκο τον Αναστασόπουλο και τον Μέρκο τον Καραλιόπουλο. Τρόπος επικοινωνίας με την Ακαδημία μέσω ίντερνετ είναι το mail που έχει η Ακαδημία πλέον. Το mail της Ακαδημίας είναι footballkings.2018.10@gmail.com. Επίσης θέλω να πω ότι έχουμε να πούμε τα καλύτερα λόγια για τις Ακαδημίες του Νομού Ημαθίας, του Δήμου Αλεξάνδρειας και γενικότερα όλες τις Ακαδημίες. Θα είμαστε δίπλα σε όλους τους ανθρώπους που εκτιμούμε πάρα πολύ, που απαρτίζουν όλες τις Ακαδημίες και στη διάθεσή τους να τους βοηθήσουμε σε ό,τι χρειαστεί. Πραγματικά είμαι χαρούμενος και αισθάνομαι τιμή που βρίσκομαι και συνεργάζομαι με τους δύο μοναδικούς χαρακτήρες για μένα, με τους επαγγελματίες Αναστασόπουλο Καραλιόπουλο. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Μόλις τελειώσουμε, είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις που τυχόν μπορείτε να μας υποβάλλετε. Παρακαλώ, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους κυρίους τον Νίκο Αναστασόπουλο και στη συνέχεια στον Μέργο Καραλιόπουλο. Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζουμε σε αυτήν την καινούργια προσπάθεια που κάνουμε οι τρεις μας. Εγώ, ο Μέρκος και ο κύριος Στέφανος. Η ακαδημία μας λοιπόν λέγεται Football Kings. Είναι μια καινούργια ακαδημία στην Ημαθία. Η αλήθεια είναι ότι έγινε με πολύ σκέψη, με πολύ μεγάλο πλάνο και σε συνεννόηση με τον φίλο μου Μέρκο και με τον Στέφανο. Η φιλία μας με τον Μέρκο είναι μακρόχρονη. Είμαστε και δύο από την Ημαθία. Παίξαμε ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο και έτσι γνωριζόμαστε πάρα πολύ και ήρθαμε ακόμα πιο κοντά αυτό τον καιρό που σταμάτησα και εγώ το ποδόσφαιρο και είμαι πλέον στην Ημαθία και στο σπίτι μου. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα είναι μια δύσκολη προσπάθεια, θέλει δουλειά, χρόνο και υπομονή. Εμείς είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε, θεωρώ, σε αυτές τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν. Τώρα όσον αφορά τα τμήματά μας και το υλικό που θα έχουμε από παιδιά, θεωρώ ότι θα ξεκινήσουμε από μια βάση γύρω στα 50-55 παιδάκια. Η Ακαδημία του Μέρκο και η Ακαδημία η δικιά μου αριθμεί συνολικά γύρω στα 55 παιδάκια. Οι εγγραφές θα αρχίσουν από τώρα, από αύριο. Ένα ακόμα εγχείρημα που θέλουμε να προβάλλουμε αυτή τη στιγμή μέσω της συνέντευξης αυτής είναι ότι έχουμε στα σκαριά να φτιάξουμε εφηβικό τμήμα στην Ακαδημία μας, εφηβικό Football Kings. Χρονολογικά έτσι όπως πρέπει να είναι με παιδιά και τις ηλικίες τους. Τώρα αυτό το εγχείρημα ξέρω είναι δύσκολο, αλλά εμείς θεωρώ ότι έχουμε ήδη ένα αριθμό υπολογίσιμο και σωστό και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Κάτι άλλο για να μην ξεχάσω, επίσης για το εφηβικό αυτό τμήμα θα γίνουν δοκιμαστικές προπονήσεις. Θα γίνουν δοκιμαστικά, τα οποία δοκιμαστικά θα γίνονται Τρίτη και Πέμπτη από τώρα μέχρι τις 10 Ιουνίου, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο γήπεδο του Καμποχωρίου για τη στελέχωση, ξαναλέω, του εφηβικού Football Kings. Πρώτα ο Θεός θέλουμε και θα δούμε την περίπτωση, αν δεν κατεβάσει η Ένωση Ημαθίας σε εφηβικό πρωτάθλημα, θέλουμε και έχουμε έρθει σε επαφές με ανθρώπους της Θεσσαλονίκης να κατεβάσουμε το εφηβικό μας τμήμα στη Θεσσαλονίκη. Κάτι άλλο δεν θα ήθελα να πω. Θέλω, κλείνοντας και να δώσω το λόγο στο Μέρκο, να σας ευχαριστήσω. Γνωρίζω έναν σας ξεχωριστά και ξέρω πόσο πολύ βοηθήσατε εμένα και τον Μέρκο όλο αυτό το δύο χρόνια που
βρισκόμαστε εκτός ποδοσφαίρου, ενώ δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Θέλουμε να είμαστε και να είσαστε κοντά μας. Ξέρετε ότι είμαστε δύο αγνά παιδιά, δύο παιδιά του ποδοσφαίρου που αγαπάνε το ποδόσφαιρο και θέλουμε, σκοπός μας είναι να ξαναξεκινήσει η παραγωγή ποδοσφαιριστών και ταλέντων στην Ημαθία, κάτι το οποίο έχει χαθεί πολύ τα τελευταία 15-20 χρόνια. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Θέλουμε να γίνουμε ένα εργοστάσιο εισαγωγικά έτοιμων ποδοσφαιριστών που θα στελεχώνουν επαγγελματικές ομάδες οι οποίες έχουμε ήδη συμφωνίες. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Να είστε καλά. Μάρκο. Ωραία. Ήδη με καλύψανε, τα έχουν πει όλα. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρίσκεστε την πρώτη μέρα της παρουσίασης της καινούργιας ομάδας. Καταρχήν, αυτή η ιδέα προϋπήρχε εδώ και κάποιο καιρό, εδώ και κάποια χρόνια. Νομίζω ότι δεν χωράνε πολλές συστάσεις για το ποιος ήταν ο Νίκος, έτσι. Εγώ θα σας πω ότι τον είχα συμπαίκτη πριν πολλά χρόνια, όταν ξεκινούσαμε τα πρώτα μας επαγγελματικά βήματα. Και μετά βρισκόμασταν ως αντίπαλοι. Με τη μεγάλη βοήθεια και απεριόριστη που την είχα τα τελευταία 2 και 3 χρόνια με τον κύριο Στέφανο Ματζικόπουλο, νομίζω ότι δεν θα υπήρχε άλλος καλύτερος σε αυτή τη θέση. Υλοποιείται μια ιδέα η οποία στόχο έχει την ανάδειξη ταλέντων και πάνω απ' όλα να μπορέσουμε να φέρουμε όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά στο γήπεδο. Για να μην πω πολλά πράγματα και σας κουράσω, όντως σε αυτά που έχει πει και ο Νίκος έχουμε προγραμματίσει κάποια δοκιμαστικά στο εφηβικό τμήμα, τα οποία νομίζω ότι είναι τα αμέσως τα πιο απαραίτητα αυτή τη στιγμή για που μπορούμε να αναλύσουμε. Είναι αυτός ο μήνας μέχρι αρχές του άλλου. Έχουμε στόχο να δημιουργήσουμε, να αθληθούν τα παιδάκια και από εκεί και πέρα, ως κατ' επέκταση, να μπορέσουμε να βγάλουμε πολλούς ποδοσφαιριστές όσο δυνατόν πιο καλούς και να ανέβουν όσο δυνατόν πιο ψηλά. Γιατί νομίζω ότι ο τόπος μας έχει απεριόριστο ταλέντο. Απλά πρέπει να δουλευτεί, να δουλευτεί, να δουλευτεί. Εμείς προσωπικά έχουμε όρεξη για δουλειά. Όχι μόνο στα λόγια, απλά πρέπει να το αποδείξουμε και μέσα στο γήπεδο. Οτιδήποτε υπάρχει για το πρόγραμμα, το τι θα ακολουθεί, νομίζω ότι θα βρισκόμαστε πάλι, θα σας ενημερώνουμε και νομίζω ότι θα υπάρξει μια πολύ καλή συνεργασία. Να σας ευχαριστήσω και πάλι. Να ρωτήσω λίγο μερικά πράγματα. Όχι. Βασιλιάδες που κάνουν. Με το συμβούλιο βέβαια φυσικά Τσάικ από χωρίο. Έχουμε το πλάνο μας για την ΑΕΚ από χωρίο. Θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας, θα πλησιώνει από δικούς μας ποδοσφαιριστές νεαρούς σε ηλικία. Όταν λέτε νεαρούς. Νεαρούς σε ηλικία, θεωρώ από 15 μέχρι 18. Ακριβώς. Του εφηβικού. Του εφηβικού θα αγωνίζεται και στη γάμα κατηγορία. Δεν ξέρω αν γίνουν κάποιες προσθήκες λίγο πιο μεγάλες, 2-3 προσθήκες μεγαλύτερων ηλικιών ποδοσφαιριστών, μόνο και μόνο για την εμπειρία, αλλά και πάλι και αυτοί θα περάσουν από τεστ για να μπουν σε αυτό το κομμάτι. Είναι άλιστα συνδεμένη η ακαδημία μας με την ΑΕΚ από χωρίου. Μέλημά μας είναι ο κόσμος της περιοχής, ο κόσμος του Καποχωρίου, οι πολίτες του Καποχωρίου, να δουν να μεγαλώνει η ομάδα τους παράλληλα με τους Football Kings. Και πιστέψτε με ότι έχουμε μεριμνήσει τόσο καλά και για αυτό το θέμα, θεωρώ ότι είμαστε και πλήρεις στο κομμάτι της ΑΕΚ Καποχωρίου από παίχτες. Οπότε κατά σειρά ηλικιακά τα τμήματα που θα λειτουργήσουν. Κοιτάξτε, βάσει των παιδιών που έχουμε αυτή τη στιγμή και τον αριθμό αυτών των παιδιών και τις καινούριες εγγραφές που γίνουν, θεωρώ αργήμα ότι θα έχουμε όλα τα τμήματα. Θεωρώ ότι λίγο πολύ θα έχουμε όλα τα τμήματα. Σας είπα ότι μέλημά μας είναι οι μικρές ηλικίες. Ακόμα πιο μικρές από το εφηβικό, σίγουρα, τα μπαμπινάκια, τα προ-junior, τα junior, το παιδικό, το παιδικό. Θέλουμε αυτές οι ηλικίες να έρθουν νωρίς κοντά μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πλάσουμε και να δημιουργήσουμε ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα, με ήθος, πειθαρχία, οι οποίοι θα μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε επαγγελματικές ομάδες. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση να κάνω. Το ζητούμενο είναι να έρθουν τα παιδιά στο γήπεδο. Φαντάζομαι αυτή τη λογική ότι δουλεύετε, πέρα από το αν θα υπάρχουν συνδρομές ή όχι, αυτό είναι κάτι άλλο που πρέπει να λειτουργήσει και με αυτόν τον τρόπο η ακαδημία σας. Αναφέρετε και λέτε ότι θα δοκιμαστούν παιδιά στο εφηβικό.
τι έννοια έχει το να δοκιμαστούν, θα περάσουν κάποιες εξετάσεις, έτσι τουλάχιστον είναι το ρεζουμέ αυτό που ακούω. Γιατί δηλαδή αν έρθουν περισσότερα παιδιά, θα αποκλείσουμε κάποια παιδιά στο να έρθουν στην Ακαδημία? Θα απαντήσω ο Μέρκος και θα μπορώ να μιλήσω κι εγώ. Κοιτάξτε, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τμήμα. Δηλαδή υπάρχει κάποιος αριθμός ατόμων το οποίο για να δημιουργηθεί αυτό το τμήμα το εφηβικό. Από εκεί και πέρα το να λες ότι θα κάνεις δοκιμαστικά νομίζω ότι είναι επειδή και ψάχνεις κάτι καλό και να κοιτάξεις πάνω απ' όλα να έχεις τα άτομα έτσι ώστε να μπορέσεις να τα απεξέλθεις και στο εφηβικό και στο αεραστεχνικό. Έτσι. Γιατί νομίζω ότι από τη στιγμή που θα γίνει αυτή η ομάδα θα έχουμε και το εφηβικό και το αεραστεχνικό. Κάποια άτομα μπορεί να επιβαρύνονται να παίζουν και στο αεραστεχνικό, αν δεν έχουν συμμετοχή στο εφηβικό. Το να λέμε ότι θα γίνουν δοκιμαστικά, δεν ξέρω αν ακούγεται καλό ή άσχημο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να περάσουν και κάποια κριτήρια. Γιατί νομίζω ότι και αυτό που θέλουμε να κάνουμε θα είναι κάτι καλό. Δηλαδή, έτσι όπως το λέτε εσείς, δεν είναι ότι αν κάποιος δεν είναι καλός, ότι θα τον αποκλείσεις. Ο στόχος μας και ο ρόλος μας είναι να δημιουργήσουμε κάποιους παίχτες όσο δυνατόν από πιο μικρά ακριβώς, τμήματα. Ακριβώς, ίσα θα τους βοηθήσουμε. Λέγοντας πράγματα τα οποία ξέρουμε από την πορεία μας τόσα χρόνια, τι πράγματα αυτά, ποια τα πράγματα πρέπει να ακολουθήσουν, ποια στοιχεία πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να γίνουν και αυτοί ακόμα καλύτεροι. Τα δοκιμαστικά, συμπληρώνοντας το Μέρκο, γίνονται μόνο και μόνο γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια από παιδικά πρωταθλήματα που πλέον δεν έχουν δικαίωμα, όπως ξέρετε όλοι, στα παιδικά πρωταθλήματα. Και λογικά θα θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους και θα θέλουν να παίξουν σε ένα πρωτάθλημα το οποίο μπορεί να είναι πολύ δυνατό και να έχει πάρα πολλά μάτς. Αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι πολύ μεγάλος. Εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε 50 και 100 παιδάκια στο εφηβικό τμήμα. Εμείς θα πρέπει να επιλέξουμε 28 με 30 παιδάκια. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν σας κάλυψα, αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή άλλη έννοια στο μυαλό μας από τα δοκιμαστικά. Δηλαδή δεν σκέφτομαι κάτι πονηρό, δεν σκέφτομαι ότι θα πάρω τον καλύτερο και τον άλλον τον αφήσω. Ίσα-ίσα θα τον βοηθήσω και τον άλλον που δεν είναι τόσο καλός. Δεν είναι αν έχω καλυφθεί ή όχι. Πιστεύω ότι ο αποκλεισμός κάποιων παιδιών είναι αρνητικό στο ότι αυτά τα παιδιά είναι το ζητούμενο 14 και 15 χρόνων να έρθουν στο γήπεδο. Επομένως, όλες οι ακαδημίες έχουν την υποχρέωση αυτοί που έχουν τα παιδιά από μικρή ηλικία που έρχονται στο γήπεδο να συνεχίσουν και με αυτά τα παιδιά χωρίς να φύγουν από τα γήπεδα. Είτε είναι για τη δικιά σας ακαδημία, είτε για οποιαδήποτε άλλη ακαδημία. Απλά θέλω να σας πω ότι, όπως σας είπα πριν λίγο, ότι είναι αδύνατο να έχουμε 50 παιδάκια στο εφηβικό τμήμα, έτσι. Γιατί μπορεί να έρθουν πάρα πολλά παιδάκια. Δεν μπορούμε να έχουμε δυο εφηβικά τμήματα. Είναι λογικό. Δεν ξέρω κατά πόσο αρνητικό ακούγεται. Δεν έχουμε τέτοια διάθεση με το Μέρκο. Αυτή είναι αλήθεια. Θέλουμε να φέρουμε τα παιδιά, όπως είπατε, στο γήπεδο. Θέλουμε να δημιουργούμε χαρακτήρες, θέλουμε να παίξουν ποδόσφαιρο, αλλά μην ξεχνάτε το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι το ποδόσφαιρο προάγει πειθαρχία, υγεία, κοινωνικότητα και όταν είσαι στο ποδόσφαιρο χρόνια, το 90% των παιδιών γίνονται σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε αδαμάντινους χαρακτήρες και για το ποδόσφαιρο, αλλά και για την κοινωνία. Καταρχάς, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην καινούργια προσπάθεια που κάνατε. Να ξέρετε ότι ο κόσμος της Συμμαθίας έχει απαιτήσεις από εσάς. Είστε και οι δύο, έχετε πετύχει σαν ποδοσφαιριστές, έχετε αγωνιστεί σε top επίπεδο. Το ίδιο πιστεύω και ο κόσμος επιθυμεί με τη δημιουργία της Ακαδημίας Football Kicks να πετύχετε και σε αυτό το κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι χωρίς ταλέντα, όπως έχεις πει και εσύ, Νίκο, δεν υπάρχει αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν πλέον πρόεδροι να πληρώνουν συνέχεια για τους ποδοσφαιριστές. Και αυτό νομίζω ότι το κατάλαβε και ο φίλος μου εδώ, ο Στέφανος Ματζιουκόπουλος, πέρσι με την ΑΕΚ Αμποχωρίου. Δύο ερωτήματα. Πρώτον, η ΑΕΚ Αμποχωρίου του χρόνου θα αγωνιστεί, γιατί φέτος είχατε και κάποιους βετεράνους, του χρόνου θα αγωνιστείτε με νέα παιδιά αποκλειστικά? Ναι. Προπονητής θα είναι ποιος, να μας πείτε? Και δεύτερο, ένα ερώτημα αποκλειστικά για τον Νίκο, σχετικά με την ακαδημία που υπήρχε στο Λουτρό. Μεταστεγάζεται πλέον εδώ τα παιδιά που ήταν από το Λουτρό, πού θα προπονούνται? Ναι. Θα απαντήσω εγώ σε ΑΕΚ Αμποχωρίου, στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Η ΑΕΚ Αμποχωρίου του χρόνου, πρώτα ο Θεός, την σεζόν 18-19, στο πρωτάθλημα της έψη μαθίας που θα συμμετέχουμε στη ΓΑΜΑ Αριστεχνική, στη ΓΑΜΑ κατηγορία, μια που θα είναι τρεις κατηγορίες του χρόνου στην έψη μαθίας, θα έχει προπονητές, τον Νίκο τον Αναστασόπουλο και τον Μέρκο τον Καραλιόπουλο. Η ΑΕΚ Αμποχωρίου του χρόνου θα έχει ένα μέσο όρο ηλικίας
τα 17 έτη μπορώ να πω, μιας που απαρτίζεται από ποδοσφαιριστές από 15 έως 18 χρονών, όπως είπε νωρίτερα και ο Νίκος Αναστασόπουλος, ενδεχομένως να έχουμε 2 με 3 ποδοσφαιριστές μεγαλύτερης ηλικίας, περί τα 25 έτη συμπλήν, οι οποίοι θα είναι έμπειροι για να βοηθήσουν τους νεαρότερους ποδοσφαιριστές, και η ΑΕΚ Καμποχωρίο θα έχει πάντα υψηλούς στόχους. Άλλωστε δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Όταν μιλάμε ότι σε μία ομάδα θα βρίσκεται ο Καραλιόπουλος με τον Αναστασόπουλο, ο Αναστασόπουλος με τον Καραλιόπουλο, και ειδικότερα στο πρωτάθλημα της Γάμαρης Τεχνικής, που μπορεί να γίνει το βήμα παραπάνω, πάντα μιλάμε για υψηλούς στόχους. Άλλωστε είναι πολύ νωρίς. Μιλάμε 4 μήνες πριν ξεκινήσει επίσημα το πρωτάθλημα, περίπου. Κάτι ήθελα να συμπληρώσω και θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Αναστασόπουλο. Νωρίτερα, μία ερώτηση που έγινε. Εμείς τουλάχιστον ως Ακαδημία, τόσο επειδή έζησα από κοντά την Ακαδημία του Μέρκου του Καραλιόπουλου, αλλά είχαμε και πολύ στενή σχέση με την Ακαδημία του Νίκου Αναστασόπουλου στο Λουτρό μέχρι πριν από λίγο. Δείξαμε πολλές φορές ότι δεν έχουμε αποκλείσει κανένα παιδί, ότι δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Δείξαμε πολλές φορές να αγωνιζόμαστε εμείς με 5 παιδάκια και να αγωνίζεται ο αντίπαλος με 8 παιδάκια για να έρθει ισόπαλο το παιχνιδάκι, να χαρούν όλα τα παιδάκια. Δείξαμε πολλές φορές ότι παιδάκια τα οποία είχαν πρόβλημα στο να αγωνιστούν ήταν μέσα, ήταν μαζί μας και δεν αποκλείσαμε και δεν θα το κάνουμε ποτέ σε καμία περίπτωση κανένα παιδάκι και κανένα ποδοσφαιριστή. Ας απαντήσει τώρα. Όσον αφορά αυτό που είπες για την Ακαδημία, είπαμε ότι συμπτύξαμε τις Ακαδημίες, Στέλιο μου, και θα γίνει μία. Από εκεί πέρα η πρόθεσή μας, έχουμε πάρει τα απαραίτητα έγγραφα με καταστατικά και με χαρτιά, τα οποία πρώτο ο Θεός και με την καλή θέληση των ανθρώπων, των διοποτών και του Προέδρου του Λουτρού, θα έχουμε δύο γήπεδα προς χρήση, ένα γήπεδο του Λουτρού και ένα γήπεδο του Καμποχωρίου. Γιατί όπως ξέρετε, όταν έχεις έναν αριθμό παιδιών πάνω από 50, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ένα γήπεδο δυνατότητες αυτές. Όπως και να έχει, εμείς θα έχουμε 2 γήπεδα προς χρήση. Είναι κοντινές αποστάσεις. Το έχουμε φτιάξει έτσι ώστε να είναι πολύ κοντινές αποστάσεις, έτσι ώστε οι γονείς και του Λουτρού, του Καμποχωρίου, του Μακροχωρίου, του Σταυρού. Το Καμποχωρίου είναι πάνω στο δρόμο, το Λουτρό παραδίπλα. Θα εξυπηρετεί όλα τα εισαγωγικά γούστα των γονέων. Οπότε θα έχουμε 2 έδρες, αυτή του Λουτρού και του Καμποχωρίου. Κάτι άλλο? Ναι, μάλλον. Καλησπέρα σας. Καλή επιτυχία. Καλά. Στον ομό μας και ειδικότερα και στην Αλεξάνδρεια υπάρχουν ήδη 2 ακαδημίες. Ο ανταγωνισμός με τη δικιά σας παρουσία μεγαλώνει. Παράλληλα όμως μπαίνει και το ερωτηματικό αν μπορεί να μοιραστεί το κομμάτι της πίτας, γιατί όπως καταλαβαίνουμε προσθέτεται ένας ακόμα που πάει να πάρει κομμάτι. Πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να το αποκριθείτε? Στον ανταγωνισμό μιλάω. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει εδώ και πόσο καιρό. Νομίζω ότι εντάξει, θέμα ανταγωνισμού, σε οτιδήποτε κάνει στη ζωή υπάρχει ανταγωνισμός. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι αυτό που χρειάζεται είναι δουλειά, δουλειά, δουλειά. Και αυτό θα δείξει στο τέλος το τι θα γίνει. Μόνο με έργα μπορούμε να μιλήσουμε. Να συμπληρώσω, Μανώλη, και εγώ. Να συμπληρώσω ότι έχουμε, όπως ξέρετε όλοι, τις καλύτερες σχέσεις και με τις 2 αυτές ακαδημίες. Έτσι. Μιλάω γενικότερα όμως και για τον όμορφο. Ναι, γιατί είναι πολύ κοντά μας. Εμείς, να σας πω την αλήθεια, δεν θέλουμε να κλέψουμε. Θέλουμε να δουλέψουμε. Θέλουμε να δουλέψουμε ταπεινά, με υπομονή και τα έργα και τα αποτελέσματα να έρθουν στο μέλλον. Οπότε είναι στην θέληση και στη βούληση του καθενός γονέα να επιλέξει την ακαδημία που θέλει αυτός για το παιδί του. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια στην Ιμαθία και στην Αλεξάνδρεια. Οπότε δεν ξέρω τι άλλο να πω στο κομμάτι αυτό, Μανώλη. Σίγουρα θα μεγαλώσει ο ανταγωνισμός, αλλά νομίζω ότι ο ήλιος για όλους βγαίνει και σίγουρα αυτός ο ανταγωνισμός θα κάνει καλύτερες και τις 3 ακαδημίες. Αν τελείωσαν οι συνάδελφοι, επειδή εγώ είμαι από το Καμποχώρι, οπότε είναι φιλοξενούμενο τα παιδιά στο Καμποχώρι, θέλω να ρωτήσω και να συμπληρώσω αυτό που είπε ο Μανώλης, ότι επειδή είμαι άνθρωπος του αθλητισμού, έχω να πω ότι είναι τόσα πολλά τα παιδιά που οι ακαδημίες είναι λίγες. Έτσι.
είναι λίγες. Η περιοχή του Ερμουλοκιού δεν έχει μόνο 200-300 παιδιά, αν είναι δυνατόν, που είναι από 10 έως 20 που εσείς μπορείτε να γυμνάσετε. Έχετε πολύ περισσότερα, άρα ανοίγετε το πεδίο για να έρθουν επιπλέον παιδιά και ο ανταγωνισμός πάντοτε φέρει αποτέλεσμα πολύ καλύτερα. Εγώ θέλω να ρωτήσω σε αυτό που είπες, Νίκο, ότι θέλετε να δημιουργήσετε ουσιαστικά μία μηχανή παραγωγής, ένα εργοστάσιο παραγωγής αθλητών ποδοσφαιριστών. Δηλαδή θα ασχολείστε πάντοτε με παιδιά κάτω των 20. Κοιτάξτε, το μέλημά μας είναι να ασχολούμαστε με παιδιά μέχρι 18 ετών. Μέχρι 18 ετών. Για την ομάδα, ομάδα του Καποχώριου, αν του χρόνου ανέβει κατηγορία, πάει Β κατηγορία, πάει Α κατηγορία. Πάλι θα είναι με παιδιά. Πάλι θα είναι με παιδιά. Πάλι θα είναι παιδιά μέχρι 18, το πολύ 19 ετών. Για να μην παίζουμε με τις λέξεις, μπορεί να υπάρχουν και τρεις να είναι 22. Δεν θα έχουμε μεγάλους ποδοσφαιριστές σε ηλικία. Όχι γιατί έχουμε κάτι μαζί τους, απλά θέλουμε να είμαστε πάνω στη φιλοσοφία μας που έχουμε και στην κοινή γραμμή που έχουμε χαράξει εγώ και ο Μέρκος και ο Στέφανος. Το έχουμε αποδείξει άλλωστε τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Στέλιο, εγώ άδικο. Αυτό επειδή έχετε την εμπειρία, κάποιοι εκτιμώ και το βλέπω και το καταλαβαίνω και το έζησα και στην έψη Μαθίας και με κοιτάζετε κάπως. Όλοι ξεκίνησαν έτσι. Όλοι, αν σας θυμίζω κάτι, είπαν τα πρώτα τους λόγια ότι εμείς θα παίζουμε με μικρά παιδιά και έπεσαν στην παγίδα σύντομα. Στα δύο χρόνια λειτουργίες τους, τα μικρά παιδιά από 17 χρονών να γίνουν 33 και 35. Εγώ μπορώ να υποσχεθώ, φυσικά εγώ αυτή τη στιγμή έχω τους ανθρώπους εδώ πέρα, δηλαδή που είναι χαρά μου που είναι ο Καραλιόπουλος Αναστρόπουλος μαζί μου. Δεν θα μου πέσει λόγο ποιοι θα παίξουν ή δεν θα παίξουν. Σίγουρα συνεργαζόμαστε και μιλάμε. Όμως εμείς θα παίζουμε με νεαρά παιδιά ποδόσφαιρο. Δηλαδή και πρωταθλητισμό, όταν θα γίνει και αν χρειαστεί να γίνει, θα παίζει με παιδιά που δεν είναι. Μάλιστα. Να βοηθάνε τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή δεν είναι μέλημά μας το να πάρουμε ένα πρωτάθλημα. Είναι μέλημά μας να παίζουμε ποδόσφαιρο σύγχρονο, ποδόσφαιρο βάση των αναγκών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Και αν αυτό συνοδεύεται με πρωτάθλημα, γιατί εγώ έναν ποδοσφαιριστή. Δεν μπορώ να το γαλουχίσω να παίζει απλά για να παίζει. Πρέπει να το γαλουχίσω για να κερδίζει. Έτσι δεν είναι. Άλλωστε, πώς θα φύγει πιο ψηλά. Ακριβώς. Οπότε σας απαντάω και σε ένα τυχόν ερώτημα του αν θα πάει για πρωτάθλημα ή Καμποχώριο. Θα πάει για πρωτάθλημα ή Καμποχώριο. Έτσι. Αυτό είναι λογικό. Θα στηριχτεί στα παιδιά τα δικά του. Θα στηριχτεί στα παιδιά τα δικά του. Πλην... Όχι σε μισθοφόρου όπως είπε και ο Στέφανος προηγουμένως. Σε 35 άριδες, ας πούμε. Μισθοφόροι δεν θα υπάρχει κανείς στην ομάδα. Και όποιο θα είναι. Πάνω από 18 θα είναι εθελοντικά και επειδή εκτιμάει τον Νίκο, τον Στέφανο και τον Μέρκο. Και θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Το Μέρκο δεν τον ξαναδούμε δηλαδή φέτος. Όχι, θέλει να τον ξαναδείτε. Απαγορεύει. Μισθοφόρο η ΑΕΚ Καμποχώριου δεν έχει ποτέ. Τουλάχιστον τα δύο χρόνια που είμαι εγώ. Σα το λέω με πάση βεβαιότητα. Ελαργύρι, ποτέ, κανένα. Καλά ήταν πάντοτε το Καμποχώριο. Ποτέ δεν είχε το Καμποχώριο μισθοφόρο ποδοσφαιριστή παρά όταν ερχόταν κάποιοι ήταν σε σχέση με του υπόλοιπου ποδοσφαιριστέ. Ο πατέρα τα ξέρει καλύτερα, τα έχει πει πολλέ φορέ. Σαν κλείσιμο, θα ήθελα να κάνω εγώ μια ερώτηση. Για ποιο λόγο να εμπιστευτεί, εγώ θα παραμείνω στον χώρο των Ακαδημιών και να φέρουμε στα μικρά. Για ποιο λόγο να διαλέξει ο γονέα την Ακαδημία σα. Να μιλήσω. Πάτσε εσύ να μιλήσω κι εγώ, ο Μέρκος. Σας έχω πει... αυτό με λίγα λόγια που διαφοροποιεί εσάς. Σας έχω πει στην εισαγωγή ότι έχουμε τα καλύτερα λόγια και τις καλύτερες εικόνες για όλους τους ανθρώπους που είναι στις ακαδημίες, σε οποιοδήποτε πόστο και αν είναι και καλύτερες φιλίες. Όμως εμείς αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια ακαδημία η οποία ξέχασα να το... και σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Ειλικρινά μιλάμε ότι η προτεραιότητα για εμάς, γιατί γνωρίζω τους δύο ανθρώπους που κάτω δεξιά μου και αριστερά μου, είναι η πρόοδος των παιδιών στο σχολείο. Αυτό ίσως να ασχολούμαστε πολύ περισσότερο με αυτό από ό,τι έχει να κάνει μέσα με το χόρτο και τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Είμαστε σε συνεργασία με τους γονείς. Έχουμε πάει πραγματικά σε σχολεία και ενδιαφερθήκαμε για την πρόοδο των παιδιών και να βοηθήσουμε τα παιδιά. Γιατί θέλω να γνωρίζετε ότι στη σημερινή δύσκολη εποχή που ζούμε. Ίσως το ποδόσφαιρο και σε κάποιες ποδοσφαιριστές ανεξαρτήτου ηλικίας να έρχεται σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα. Μπορεί κάποιο παιδί να χρειάζεται μεγαλύτερη βοήθεια σε ό,τι έχει να κάνει κάτι άλλο εκτός του ποδοσφαίρου. Όταν υπάρχει μια ακαδημία στην περιοχή μας που ακούει στο όνομα του Καραλιόπουλου και του Αναστασόπουλου, σας κουράζω συνέχεια να αναφέρω τα ονόματα και αν προσέξετε, μία αναφέρω το πρώτο το όνομα του Αναστασόπουλου, μία του Καραλιόπουλου, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Τους έχω και τους δύο κορυφή. Νομίζω είναι ότι καλύτερο για τον γονιό, για τον οποιοδήποτε, να εμπιστευτεί το παιδί εδώ.
Εκτιμώ ότι η δουλειά που θα γίνει στην Ακαδημία θα είναι επαγγελματική. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, ίσως να αργήσαμε να κάνουμε αυτή την Ακαδημία, παρόλο που το συζητήσαμε πολύ καιρό, για το λόγο ότι θέλαμε να έχουμε νόμιμα, δικαιολογητικά, παραστατικά, καταστατικό της Ακαδημίας και να είμαστε καθόλου νόμιμοι για την έναρξη και την παρουσίαση αυτή της Ακαδημίας. Δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν προσωπικά και το δικό μου παιδί πες στην Ακαδημία. Είμαστε γονείς και κρίνουμε που φερόμαστε καλύτερα, που συμπεριφέρονται καλύτερα τα παιδιά. Ποιος πραγματικά αγκαλιάζει τα παιδιά, γιατί το αισθάνεται αυτό, γιατί το αισθάνεται σαν δικά του παιδιά. Αυτό κάνουμε εμείς. Κάτι τελευταίο που θέλω εγώ να συμπληρώσω, ότι όποιος και να είσαι, εάν δεν δουλέψεις και δεν φέρεις αποτελέσματα, δεν πρόκειται να πας μπροστά, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε γενικά στη ζωή. Αυτό μου το έμαθε η κοινωνία και η ζωή τόσα χρόνια που έπαιζε ποδόσφαιρο, γιατί δεν παίζουν οι επικεφαλίδες σε ποδόσφαιρο. Δεν είναι επικεφαλίδες. Επικεφαλίδες δεν είναι μόνιμες. Φεύγουν, γυρνάνε. Εμείς αυτό που έχουμε να υποσχεθούμε είναι ότι τα παιδιά που θα έρθουν εδώ θα πειθαρχούν, θα είναι παιδιά τα οποία στην κοινωνία θα είναι χρήσιμοι και θα μεγαλώσουν και θα γαλογηθούν μέσα σε ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον τέτοιο ώστε να τους κάνει να ξεχωρίζουν. Εγώ να κλείσω με μια ευχή. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι η χρονιά της ΑΕΚ Καμποχωρίου. Το δίδυμο Καραλιόπουλο Αναστασόπουλου θα πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα να ανεβάσει την ομάδα επίπεδο. Ο Νίκος το έχει πετύχει με τον Ολυμπιακό Λουτρού. Τώρα μαζί με τον Μέρκο πιστεύω ότι θα το πετύχουν και με την ΑΕΚ Καμποχωρίου. Και να ευχηθώ καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Όλοι σας που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.